Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που φιλοξενούμε εδώ στην Λευκάδα που εκπέμπουμε συγκεκριμένα τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης και πρώην υπουργό βεβαίως, τον κύριο Καράογλου Θεόδωρο. Καλό απόγευμα, κύριε Καράογλου. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλό απόγευμα, κύριε Κουνιάκη, αγαπητέ φίλο Παναγιώτη. Καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους εκεί στη Λευκάδα και στην ευρύτερη περιοχή. Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Έχει χρόνια να έρθω στη Λευκάδα και θα πρέπει να το βάλω στην ατζέντα μου. Νομίζω ότι είμαστε και δίπλα τώρα με την Εγνατία. Αν το περιμένουμε να τελειώσουν και οι δρόμοι που δεν τελειώνουν. Ναι. Εσείς περιμένετε το δυτικό άξονα εκεί πέρα που από ό,τι νομίζω δεν πάνε καλά τα έργα. Όπως γενικά και όλα τα έργα έχουν σταματήσει το τελευταίο εξάμηνο, έτσι δεν είναι? Έχουν σταματήσει δυστυχώς και το μεγάλο στοίχημα, κύριε Καράογλου, θα ξεκινήσει επιτέλους να πάρει μπροστά η μηχανή. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Και ενώ έχουμε όλη αυτή την αγωνία, έρχεται πάλι μετά το δημοψήφισμα και μετά τις εκλογές πριν μερικούς μήνες το ενδεχόμενο των εκλογών. Θεωρείτε ότι με μαθηματική ακρίβεια οδηγούμαστε εκεί το φθινόπωρο? Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι το μόνο πράγμα που δεν χρειάζεται τώρα η χώρα είναι εκλογές. Mm-hmm. Όμως δυστυχώς τα πράγματα δείχνουν, έτσι δεν θέλω να γίνουμε μάντες κακών, αλλά αυτό είναι μια πραγματικότητα, ότι μάλλον το φθινόπωρο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα έχουμε εκλογές. Και αυτό γιατί? Γιατί υπάρχει πλέον ένα ζήτημα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνεργάτες του της ΑΝΕΛ είναι μειοψηφία στη Βουλή. Οι δύο δέσμες προαπαιτούμενων νομοσχεδίο που χρειαζόταν για να γίνουν νόμος του κράτους ψηφίστηκαν από τα υπόλοιπα κόμματα νέα ποτάμι για να γίνει, για να περάσουν από τη Βουλή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα ζήτημα και πολύ φοβάμαι ότι έως τις 20 μηνών που περιμένουμε 17, 18, 19 κάπου εκεί να ψηφιστεί και το μνημόνιο, ότι θα έχουμε και άλλες διαρροές από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε μαθηματικά μάλλον βλέπω Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να μας πηγαίνουν σε εκλογές. Σίγουρα δεν είναι κάτι που χρειάζεται ο τόπος. Η οικονομία θα πληγεί και θα φοβάμαι ότι είναι μήπως την αποτελειώσουμε εντελώς. Και όταν αναφέρουμε στην οικονομία, αναφέρουμε σε αυτή που παράγει, σε αυτή που είναι ο ιδιωτικός τομέας, που παράγει κέρδη, που πληρώνει φόρους, που συντηρεί το κράτος. Δεν είναι επιτυχία το να επαναπροσλαμβάνουμε τους υπαλλήλους που είχαν απολυθεί από την ΕΡΤ ή να ξαναπαίρνουμε τις καθαρίστρες του Υπουργείου Οικονομικών. Έτσι, αυτά είναι ζητήματα που θα μπορούσαν να τα δουν την επόμενη μέρα. Σήμερα έχουμε ένα πρακτικό πρόβλημα, ένα πραγματικά τεράστιο πρόβλημα. Ναι. Ότι καθημερινά χίλια άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους στην Ελλάδα, ακριβώς λόγω του capital control, ακριβώς λόγω των προβλημάτων στην πραγματική οικονομία. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Κύριε Καράογλου, από την άλλη, πιστεύετε ότι δεν μπορούν να υπάρξουν πρωτοβουλίες να αποφύγουμε την εκλογική διαδικασία? Έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να καθαρίσει το σωκοματικό του πεδίο και προφανώς γίνονται εκλογές για αυτόν τον λόγο. Αλλά από την άλλη, δεν μπορεί να υπάρξει μια πρωτοβουλία να μπουν κάποια στελέχη της κυβέρνησης. Νομίζω ότι το ποτάμι είναι διαθέσιμο να συνεργαστεί. Η Νέα Δημοκρατία δείχνει μια στήριξη στην κυβέρνηση. Το ίδιο και το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε όλο αυτό. Εγώ μιλώντας τώρα σαν Θόδωρος Καράγου και όχι σαν κομματικός τελεχός της Νέας Δημοκρατίας, λέω ότι αν θέλουμε να ξεπεραστεί η κρίση του συντομότερο δυνατόν και με το μικρότερο δυνατόν κοινωνικό κόστος, τότε θα πρέπει να πάμε με μια κυβέρνηση εθνικής συνεργασίας, μια κυβέρνηση 15-20 ατόμων το maximum μη πολιτικών προσώπων, τεχνοκρατών, να μην φοβούνται το πολιτικό κόστος και με στήριξη όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων τα οποία πιστεύουν στο ότι το μέλλον της Ελλάδος είναι μέσα στην Ενωμένη Ευρώπη, μέσα στην Ευρωζώνη, μέσα στο Ευρώ. Λοιπόν, γιατί μόνο τότε θα μπορέσουμε εκ του ασφαλούς να την ξεπεράσουμε. Δυστυχώς ο κ. Τσίπρας δεν θέλει να αφήσει την καρέκλα. Το έχει αποδείξει άλλωστε και στο διάστημα αυτό ότι είναι κολλημένος με την καρέκλα και όχι μόνο ο κ. Τσίπρας. Και είχαμε δει το φαινόμενο υπουργοί να καταψηφίζουν νομοσχέδια της κυβέρνησης και να παραμένουν, να μην έχουν κανένα εφικτή να παρετούνται. Και να φέρουν Στρατούλη Λαφαζάνη. Έτσι, ήταν προκάτω πρωτοφανές αυτό. Γιατί ένας υπουργός, αν διαφωνεί με την κυβέρνηση, παραιτείται. Είναι το αυτονόητο αυτό. Τέλος πάντων, θεωρώ λοιπόν ότι δυστυχώς δεν είναι θειασότης αυτού του σενάριου ο κ. Τσίπρας και θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Μάλιστα. Θέλω λίγο να μείνω στις ερωτήσεις που κάνετε για την καταπολέμηση διαφθοράς και μάλιστα επιμένετε, τις υπογράφετε εσείς μαζί με άλλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, 39 συγκεκριμένα, 38 κι εσείς. Αισθάνεστε, για παράδειγμα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα που κυβερνά έχει δείξει ενδείξεις ότι είναι μια συνέχεια ενός διεφθαρμένου κράτους, κύριε Καράογλου? Φοβάμαι ότι έχει ξεπεράσει αυτό που λέει κατεστημένο πολιτικό σύστημα και παλιό πολιτικό σύστημα. Τους 6 πρώτους μήνες που έχει δώσει δείγμα γραφής ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει ξεπεράσει κατά πολύ αυτό που μόνος του αποκαλεί παλιό πολιτικό σύστημα. Και αναφέρομαι στην τελευταία ερώτηση που παραθέτουμε μια σειρά παραδειγμάτων που είναι σκάνδαλα τα οποία βγουν, και έτσι επιγραμματικά να πω μόνος. Η πρώην αναπληρώτερη υπουργός Εθνικής Οικονομίας, η κυρία Βαλαβάνη,
την Nissan PE περί των 200.000 που η μητέρα της μαζί με τα παιδιά της, το τονίζω αυτό, μαζί με τα παιδιά της έβγαλε στο εξωτερικό, παραμονές των Capital Control, και βέβαια δεν ήταν μόνο αυτή, ήταν και δύο ξαδέρφια της που και αυτά όλο στοιχείως βγάλαν παραμονές των Capital Control πολύ μεγάλα ποσά. Η κυβέρνηση ακόμη δεν έχει δηλώσει ότι θα κάνει έρευνα για να ανακαλύψει ποιος εν ενεργεία υπουργός από το 2008 έχει offshore εταιρεία στην Κύπρο. Έτσι, εμείς έχουμε τα στοιχεία τα πάντα. Αλλά αυτό πρέπει να προκύψει από έρευνα. Καταγγέλνουμε κάτι. Οφείλει η κυβέρνηση να κάνει έρευνα. Οφείλουν οι διοικητικές αρχές, ο μηχανισμός, το ΣΔΟΑ και τα λοιπά να κάνουν την ανάλογη έρευνα. Τίποτα. Έχουμε διάφορα φαινόμενα δηλαδή τα οποία στην κυριολεξία. Κύριε Καράγκλου, συγγνώμη που σας διακόπτω. Σε μια καταγγελία αυτεπάγγελτα δεν γίνεται μια έρευνα. Δηλαδή, όταν καταγγέλλει αντιπολίτευση και λέει ότι π.χ. έχουμε στοιχεία για υπουργό που έχει offshore εταιρεία, γιατί δεν τα δίνετε στον εισαγγελέα, στη δικαιοσύνη? Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ζήτημα καταρχήν πολιτικό και ένα ζήτημα στη συνέχεια το οποίο είναι και θέμα δικαιοσύνης. Ναι, ναι. Αλλά πολιτικά θα πρέπει η κυβέρνηση να δείξει την ευαισθησία. Από μόνη της θα πρέπει να κινήσει τους μηχανισμούς, πέραν του ότι υποχρούνται ότι εκ του νόμου οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να κινηθούν και να διασταυρώσουν. Αν πράγματι οι υπουργοί είναι συγκεκριμένοι, δεν είναι ούτε 200 ούτε 300, είναι 40-50 άτομα. Έτσι. Υπάρχει δυνατότητα να πάει στιγμή να γίνει έλεγχος. Δεν μιλάμε για συγκεκριμένο. Ένα από τα 40-50 άτομα που είναι μέλη της κυβέρνησης. Λοιπόν, μπορεί να το διασταυρώσει, αλλά περιμένουμε να δούμε ως πού θα φτάσει η αδιαφορία και η γαϊδουριά της κυβέρνησης. Και αν δούμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα δεν κάνει το αυτονόητο, δεν διατάξει δηλαδή μια έρευνα για να δει ποιος είναι ο ενεργεία υπουργός, έτσι, τότε προφανώς θα πάμε στη δικαιοσύνη εμείς. Μάλιστα. Κύριε Καράγκλου, η Νέα Δημοκρατία έχει σηκώσει τους αντιπολιτευτικούς τόνους τώρα τελευταία, λέγοντας ότι εμείς μη θεωρείτε τη στήριξή μας δεδομένη και ότι σε διάφορα νομοσχέδια δεν θα ψηφίζουμε. Όπως για παράδειγμα την παιδεία, το οποίο το θεωρείται αναχρονιστικό, δεν θα ψηφίσουμε. Δεν είναι μια ευκαιρία όμως τώρα που χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ τη δική σας στήριξη να μπορέσει να γίνει μια καλύτερη συνεννόηση και μια καλύτερη πολιτική ζήμωση σε κέρια ζητήματα που αφορούν την κοινωνία μας, όπως για παράδειγμα την παιδεία? Εμείς και ο πρόεδρος μας έχουμε αποδείξει ότι είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε συνεργική διαδικασία, είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, πάντοτε βέβαια μέσα στα πλαίσια της θεσμικής αρμοδιότητας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Λέμε λοιπόν ναι εκ προημίου σε οποιαδήποτε σύσκεψη είναι θεσμική, δηλαδή διοργανωθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, και δεν είμαστε αντίθετοι στο να αποφασίσουμε, να συναποφασίσουμε πράγματα που, επαναλαμβάνω, έχουν μια συγκεκριμένη κόκκινη γραμμή, ότι η χώρα παραμένει στην ευρωπαϊκή της πορεία, ότι παραμένει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός της Ευρωζώνης, εντός του ευρώ, που θεωρούμε τη μεγάλη σιγουριά και τη μεγάλη κατάκτηση των τελευταίων 40 ετών. Από εκεί πέρα, δεν είμαστε ούτε συνεταίροι, ούτε θέλουμε να γίνουμε μια κακή κυβέρνηση όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Λέμε λοιπόν ότι εμείς, μπροστά στο μεγάλο διακύβευμα που είναι η συνέχιση της ευρωπαϊκής μας πορείας, θα βάλουμε πλάτη όπου χρειαστεί. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δίνουμε ψήφο ανοχής ή εμπιστοσύνη στο ΣΥΡΙΖΑ, που θεωρούμε ότι είναι μια πάρα πολύ κακή κυβέρνηση, ίσως και η πιο κακή από τις τελευταίες κυβερνήσεις που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Θεωρούμε απλά ότι, σας είπα, ότι πρέπει να διασφαλίσουμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο, το ευρωπαϊκό γίγνεσθε για τη χώρα, και από εκεί και πέρα, κατά το δοκούν, αν υπάρχουν νομοσχέδια τα οποία θεωρούμε ότι έχουν θετικά στοιχεία και ότι θα βοηθήσουν να βγούμε από την κρίση ή να ξεπεράσουν κάποια προβλήματα οι πολίτες, τότε ναι, θα είμαστε αρρωγοί και θα τα στηρίξουμε. Αν βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν άλλα νομοσχέδια τα οποία δημιουργούν προβλήματα, σαφέστατα και θα είμαστε απέναντι. Και να πω και κάτι. Για δείτε το λίγο αυτό σε αντιδιαστολή με το τι γινόταν μέχρι πριν από 6 μήνες. Τα τελευταία 2,5 χρόνια που είχαμε την κυβέρνηση εθνικής συνεργασίας του Αντώνη Σαμαρά, δεν υπήρχε ούτε μία παράγραφος ενός άρθρου ενός του οποιοδήποτε νομοσχεδίου που να ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Και εμείς μέχρι τώρα, στην ελάχιστη νομοθετική πρωτοβουλία που έχει πάρει η κυβέρνηση, και είναι πραγματικά ελάχιστη και αποδεικνύει την ανετοιμότητα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, τα περισσότερα τα έχουμε ψηφίσει. Τα έχουμε ψηφίσει γιατί, σας είπα, βγάζουμε τις κομματικές παροπίδες, κοιτάμε ποιο είναι το μέλλον της χώρας και ποιο είναι το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών, και έτσι αποφασίζουμε. Και αυτό θα κάνουμε και στο μέλλον. Επαναλαμβάνω, όπου χρειάζεται να βάλουμε πλάτη και να στηρίξουμε το ευρωπαϊκό γίγνεσθε, το ευρωπαϊκό κεκτημένο της χώρας, θα είμαστε μαζί. Όπου θεωρούμε ότι υπάρχουν νομοσχέδια τα οποία κάνουν κακό, θα είμαστε απέναντι. Μάλιστα. Θέλω λίγο, κύριε Καράγκλου, να έρθω στα εσωκομματικά σας. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι στην αντιπολίτευση. Υπάρχουν κάποιες φωνές μέσα από το κόμμα σας, οι οποίες λένε ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσετε λίγο τον χώρο σας, να έρθετε λίγο προς το κέντρο, ότι είχατε λίγο χάσει μια πολιτική στόχευση. Από την άλλη, εσείς αυτή τη στιγμή έχετε αποφασίσει να πάτε σε συνέδριο όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση στη χώρα.
Θέλει η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές? Προφανώς όχι. Είναι έτοιμη, αν έρθουν, πιστεύετε, για να διεκδικήσει τη νίκη? Ένα-ένα τα δούμε τα πράγματα. Πρώτα, σε σχέση με τα εσωκομματικά μας ζητήματα, να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται κανένα εσωκομματικό. Μάλιστα. Στην κοινοβουλευτική ομάδα και στην πολιτική επιτροπή του κόμματος εγκρίναμε ομόφωνα, το τονίζω, ομόφωνα την επιλογή του Βαγγέλη του Μημαράκη σαν πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν έχουμε πρόεδρο τον Βαγγέλη Μημαράκη ως το επόμενο τακτικό μας συνέδριο, δεν θα είναι έκτακτο, τακτικό μας συνέδριο που θα γίνει τον Ιούνιο του 2016. Μάλιστα. Κάθε τρία χρόνια κάνουμε συνέδριο, το προηγούμενο είχε γίνει τον Ιούνιο του 2013, τον Ιούνιο του 2016 θα έχουμε τακτικό συνέδριο, εκεί πέρα θα τα συζητήσουμε όλα. Σε ό,τι αφορά το ιδεολογικό μας στίγμα, και αυτό είναι ξεκάθαρο. Και είναι ξεκάθαρο από το πρώτο συνέδριό μας, από το προσυνέδριο του 1977, αλλά και από το πρώτο συνέδριο που έγινε το 1979 στη Χαλκιδική, είναι το στίγμα μας το ιδεολογικό ξεκάθαρο. Πιστεύουμε στην ιδεολογία του ριζοσπαστικού κοινωνικού φιλελευθερισμού, που σημαίνει φιλελευθερισμός, ελεύθερη οικονομία, ανοιχτή αγορά, αλλά με κοινωνικό πρόσωπο. Έτσι. Αυτά λοιπόν είναι αταλάντευτα. Και αν υπάρχουν λίγο δεξιότερα, λίγο αριστερότερα αποκλήσεις, η κεντρική γραμμή είναι αυτή που ανέφερα και αυτή είναι η γραμμή που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία όλα τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, πιστεύετε ότι δεν έγιναν λάθη καθ' όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης, γιατί ο κ. Γκιουλέκας. Καθέστατα και γίνανε. Μάλιστα. Μιλώντας χθες, είπε ότι ναι, μπορούμε να συζητήσουμε κάποια στιγμή και να κάνουμε και τη δική μας κριτική. Καθέστατα και γίνανε λάθη και σε πολλές περιπτώσεις γίνανε και πολλά σημαντικά λάθη. Έτσι, για παράδειγμα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω. Θεωρώ ότι το κλείσιμο της ΕΡΤ με τον τρόπο που έγινε ήταν τραγικό. Έτσι. Όπως επίσης και ο χειρισμός με τον ΕΦΗ ήταν τραγικός και σε επίπεδο ουσιαστικής και σε επίπεδο επικοινωνίας. Γίναν πολλά μεγάλα λάθη, γι' αυτό το λόγο και πληρώσαμε. Δεν έκανε λάθος ο ελληνικός λαός. Εμείς κάναμε λάθη, γι' αυτό το λόγο μας οδήγησε στην πόρτα της εξόδου στην εξουσία. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Κύριε Καραμπλιού, πόσο όμως τώρα αυτή τη στιγμή εκτιμάτε εσείς ότι ένα καινούριο μνημόνιο, το βαρύτερο όλων, γιατί ο κόσμος έδειξε ανοχή και στα capital control έκλεισαν οι τράπεζες και έδειξε ανοχή ο κόσμος. Γιατί δίνει πίστοση χρόνου στον κύριο Τσίπρα, πιστεύετε, η κοινωνία? Γιατί είναι ένα φρέσκο πολιτικό πρόσωπο, είναι πολύ νωρίς ακόμη και γι' αυτό το λόγο δείχνει την ανοχή αυτή. Αν η κυβέρνηση ήταν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, μια συνεργασία των δύο κομμάτων αυτών, με τις παρούσες συνθήκες, μιλάμε ότι εγώ τώρα, Παναγιώτη, δεν θα είχα τη δυνατότητα να μιλάω μαζί σου, θα έπρεπε να κρύβουμε γιατί θα μας έκανε ζωντανός. Έτσι. Σωστό. Τώρα όμως μιλάμε για ένα φρέσκο πολιτικό πρόσωπο, το οποίο ο κόσμος λέει ότι είναι νωρίς ακόμη, ας του δώσουμε ανοχή, ας του δείξουμε την εμπιστοσύνη μας για να δούμε τελικά πού θα μας βγει. Εγώ επαναλαμβάνω ότι το δείγμα γραφής δεν είναι θετικό, έτσι, και οι πολίτες το καταλαβαίνουν, αλλά οι Έλληνες είναι και εγωιστές. Το πρώτο εξάμεινο στηρίζουν την κυβέρνηση σε ό,τι και να κάνει. Το δεύτερο εξάμεινο αρχίζουν και προβληματίζονται χωρίς όμως να μιλάνε. Και μετά από τον χρόνο αρχίζουν και βγαίνουν στους δρόμους. Ειδικά όταν πληρώσουν λοιπόν, και όταν έρθουν και τα πεσκέσια που περιμένουν. Και όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό φοβάμαι και ότι οι εκλογές θα γίνουν πολύ νωρίς, δηλαδή αρχές Σεπτεμβρίου, 13 και 20 Σεπτεμβρίου, για να μην προλάβουν να έρθουν έτσι και προλογές επιβαρύνσεις. Αυτό είναι έτερο νεκάτερο. Αλλά λέω ότι απλά τώρα το άστρο του κ. Τσίπρα δεν έχει θολώσει, είναι νωρίς ακόμη. Έχει ακόμη μια πίστοση χρόνο, η οποία όμως επαναλαμβάνω ότι ο χρόνος δουλεύει σε βάρος του. Και κάτι άλλο. Αν δείτε την πολιτική ιστορία της νότερης Ελλάδος μετά τη δικτατορία του, από το 1974 και μετά, ο ελληνικός λαός δίνει δύο ευκαιρίες. Ήδη η μία ευκαιρία δόθηκε στον κύριο Τσίπρα 25 Ιανουαρίου. Η δεύτερη, μάλλον η άλλη μισή ευκαιρία δόθηκε στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου. Ναι. Γιατί δόθηκε τότε? Γιατί ο κόσμος δεν ψήφισε το όχι, το οποίο ήταν κάτι το γενικό και το απρόσωπο, αλλά ψήφισε τον Τσίπρα. Εμπιστευόταν τον Τσίπρα και του δώσε και πάλι ψήφο εμπιστοσύνη. Έχει χάσει μια μισή ευκαιρία. Αν θα του δώσει και άλλη ευκαιρία, θα είναι και η τελευταία του. Και θα τον κρίνει μετά από δύο αυτή. Μάλιστα. Γιατί πραγματικά του έχει δώσει μεγάλη εμπιστοσύνη, μεγάλη ανοχή. Σας είπα γιατί είναι ένα φρέσκο και καινούριο πρόσωπο. Αλλά και θα δείτε ότι όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου και καταλάβουν οι πολίτες ότι δυστυχώς προεκλογικά είπε πολύ μεγάλα ψέματα και στην πράξη δεν θα κάνει τίποτα και όχι μόνο αυτό, αλλά τα πράγματα θα είναι και χειρότερα, τότε θα αλλάξει άρδιν και η στάση των Ελλήνων πολιτών. Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Καράουγλου, μία ερώτηση. Γίνεται πολλή συζήτηση για την διαφθορά που μιλούσαμε λίγο πριν στη χώρα, για την ανάγκη των διαρθωτικών αλλαγών, ότι πρέπει, για παράδειγμα, πλέον να μην περιμένουμε να απομιζούμε τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Θεωρείτε ότι συνολικά ο πολιτικός κόσμος είναι έτοιμος να απεμπλακεί από αυτό το πελατειακό κράτος, από το γραφείο του βουλευτή, από το αίτημα του ψηφοφόρου και να γυρίσει σελίδα η χώρα, να γίνει πραγματικά μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα ίσων ευκαιριών για όλους? Αυτό είναι το όραμα και ο στόχος και ο δικός μας, αλλά φαντάζομαι και για το κάθε λογικού Έλληνα πολίτη. Να σας πω όμως κάτι. Από το 1981 και μετά, από την εποχή του Μακαρίτη, του Ανδρέα, του Παπανδρέου, καλλιεργήθηκε στον ελληνικό λαό ένας λαϊκισμός, μια δημαγωγική προσέγγιση.
και υπήρξε μια δημιουργία μια λάθος νοοτροπίας. Δηλαδή, πέρασε η λογική της ίσονος προσπάθειας, πέρασε η λογική του ότι το δημόσιο είναι η ασφάλεια και η σιγουριά και το λιμάνι του κάθε Έλληνα πολίτη, και ότι μάγκας είναι αυτός που δουλεύει στο δημόσιο γιατί έχει καλούς μισθούς, γιατί σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει και διαφθορά και για χίλια δύο άλλα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο καλλιεργήθηκε δυστυχώς τα τελευταία 30 χρόνια και είναι κάτι το οποίο είναι κακό και μας οδηγεί στην κρίση που μας οδηγεί. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει ο Έλληνας πολίτης, όπως ήταν στο παρελθόν, ο άνθρωπος δηλαδή ο οποίος είχε ανοιχτό μυαλό, ανοιχτούς ορίζοντες, ο οποίος εμπορευόταν, ο οποίος ασχολούνταν με χίλια δύο πράγματα που έπιανε χώμα και το έκανε χρυσάφι. Έτσι πρέπει να ξαναγίνει. Πρέπει να σταματήσει η λογική του μεγάλου κράτους. Αυτό πρέπει να γίνει. Και θα γίνει σιγά σιγά. Και να σου πω και κάτι. Γιατί πριν από μερικά χρόνια, ως το 2009, γιατί από το 2004 ήμουν βουλευτής και ήρθε την κυβέρνηση του Κώστα του Καραμαδή, όσοι ερχόντουσαν στα πολιτικά μας γραφεία, ερχόντουσαν για να τους διορίσουμε στο δημόσιο. Έτσι, από το 2010 και μετά που άρχισε η κρίση, πλέον έχουν καταλάβει και πολίτες ότι το δημόσιο τελείωσε, ότι το δημόσιο έκλεισε και έρχονται όταν έρχονται για να τους βοηθήσουμε αν μπορούν να βρουν μια δουλειά, μια απασχόληση. Ναι. Και αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή να καταλάβουν οι πολίτες ότι πλέον το δημόσιο τελείωσε, θα είναι ένα μικρό ευέλικτο κράτος το οποίο απλά θα λειτουργεί υποστηρικτικά στον ιδιωτικό τομέα και απ' την άλλη θα στηρίξουμε με δομές, με επιδοτήσεις, με ό,τι χρειαστεί, με το κλίμα το επιχειρηματικό που θα πρέπει να διαμορφώσουμε τον ιδιωτικό τομέα για να δημιουργήσει και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να δημιουργήσει κέρδη, να πληρώσει πόρους για να συντηρήσει και το μικρό αυτό ευέλικτο κράτος που πρέπει να καταλήξουμε εκεί. Στο οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστεύει, υποθέτω. Έτσι, στο οποίο δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστεύει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια επιστροφή στη δεκαετία του 80, ΠΑΣΟΚ, όλα στο κράτος και μεγάλο κράτος. Είναι κάτι που ελπίζω να ανατραπεί και ελπίζω ο κύριος Τσίπρας να κατάλαβε τώρα που φτάσαμε στο παραπέντε ότι είναι μια διέξοδη πολιτική η οποία δυστυχώς οδηγεί στην χρεοκοπία για να το αλλάξει. Μάλιστα. Κύριε Καράγουλη, ήταν πάρα πολύ χρήσιμη νομίζω η συζήτηση. Εμείς εδώ στην περιφέρεια έχουμε τη δυνατότητα να ανοίγουμε τέτοιους κύκλους συζητήσεων και να ακούμε όλες τις απόψεις. Ζούμε σε μια τουριστική περιοχή, προβληματιζόμαστε γιατί αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο αύριο. Ξέρουμε ότι έχουμε ξεπεράσει τα όρια μας αυτή τη στιγμή, που μας ακούνε και ελεύθεροι επαγγελματίες και μας ακούνε και άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν ότι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε ένα δυσβάσταχτο φορολογικό βάρος το οποίο θα κληθούμε να ανταποκριθούμε και ελπίζουμε κάποια στιγμή να δούμε και φως στην άκρη του τούνελ και να υπάρξει και λίγο όραμα και όνειρο σε αυτή τη χώρα. Και αυτό είναι το σημαντικό, να δούμε φως στην άκρη του τούνελ, γιατί δυστυχώς τώρα ξαναπήγαμε αρκετά χρόνια πίσω. Να. Είχαμε φτάσει πριν τις 25 Ιανουαρίου να είμαστε στην έξοδο του μνημονίου, στο τελείωμα. Το υπέρηφημο email Χαρδούβελη που το είχε κάνει η τότε αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ σαν σημαία της αφορούσε μέτρα ύψους 980 εκατομμυρίων, δηλαδή ήταν αστείο. Τώρα μιλάμε για μέτρα που θα ξεπερνάνε τα 12 και 15 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η παραμονή των 6 μηνών στην εξουσία του ΣΥΡΙΖΑ έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην οικονομία. Εκτιμάται ότι μόνο από κλείσιμο των τραπεζών από το Capital Control τουλάχιστον 30 δις έχουμε χάσει στο καθάριστο χώρο προϊόν. Και είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν επιπτώσεις και στον τουρισμό, τουλάχιστον αυτό λέει η Ένωση Ξενοδόχων. Έτσι δεν ξέρω αν η Λευκάδα που είναι τόσο όμορφη έχει σταθεί τις επιπτώσεις αυτές, αλλά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα τις έχουμε αισθανθεί κυρίως από την πλευρά των Ρώσων, που έχουν μειωθεί τουλάχιστον. Οι Ρώσοι δεν ήρθαν φέτος και εμείς εδώ είμαστε με τα Βαλκάνια, με τις βαλκανικές χώρες, αλλά δεν υπάρχει κατανάλωση. Σκεφτείτε, κάποια στατιστικά από το Δήμο, έχει αυξηθεί η κατανάλωση σκουπιδιών. Η καταπολή που σημαίνει ότι κάθονται στα μπαλκόνια και στα σπίτια του ο κόσμος και οι τουρίστες και καταναλώνουν, δεν βγαίνουν έξω να κινηθεί η αγορά, δυστυχώς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν η κυβέρνηση αποφασίζει για χάρη μικροκομματικών σκοπιμοτήτων να κάνει δημοψήφισμα χωρίς κανένα νόημα, όπου τελικά το όχι το μετέτρεψε σε ναι, όπου δεν υπήρχε κανένα σχέδιο και κανένα προγραμματισμό, εν μέσω τουριστική σεζόν, δημοψήφισμα το οποίο οδήγησε στο κλείσιμο των τραπεζών και το Capital Control, καταλαβαίνετε πώς ακόμα έχουμε να δούμε. Ελπίζω. Τα τραγικά λάθη, τα εγκλήματα που έχουν γίνει από τον κατεξοχήν υπεύθυνο, τον κύριο Βαρουφάκη, του οποίου αποδέχτηκε η επιλογή ότι ήταν εγκληματικό λάθος, γιατί ό,τι έκανε ήταν, έχω αρχίσει να πιστεύω ότι ήταν με δόλο τελικά, έτσι, ότι κάποια συμφέροντα εξυπηρετούσε, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το ψάξουμε στην Δημοκρατία, γιατί κάθε ένας πρέπει να λογοδοτεί, όχι μόνο στο λαό, αλλά και στη δικαιοσύνη όταν χρειάζεται. Λοιπόν, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε εν ευθέτω χρόνο και με ηρεμία. Αυτό που είναι σημαντικό τώρα είναι να κλείσει τη συμφωνία το συντομότερο δυνατόν. Πριν τις 20 μηνών, αν είναι δυνατόν να ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο, για να μπορέσουμε να πάρουμε μια γενναία ανάσα, μια μεγάλη ανάσα, να πάρουμε τα 25 δις που είναι απαραίτητα, για να μπει έτσι λίγο το νερό στο αυλάκι, να έρθουν τα πράγματα ομαλά, να υπάρχει μια ομαλή ροή χρηματοδότηση και στην οικονομία και στην αγορά. Σήμερα έχουμε φτάσει στο κράτος να χρωστάει σε όποιον μιλάει ελληνικά. Και πολλές φορές όχι μόνο σε όποιον μιλάει ελληνικά, αλλά και σε άλλους. Πρόσφατα έκανα μια ερώτηση εκεί πέρα από καλλιτικό στοιχείο,
Ήξερα ότι δεν έχουν δοθεί χρήματα σε ΑΕΚ και ΤΕΗ, αλλά δεν φανταζόμουν το μέγεθος. Μου απάντησε λοιπόν ο αρμόδιος, βάζω τη λέξη εισαγωγικά, αρμόδιος υπουργός, mm-hmm. ο κ. Μπαλτάς, ο οποίος μου είπε ότι από τα 112 εκατομμύρια ευρώ που έπρεπε το πρώτο εξάμηνο να πάρουν τα ΑΕΚ και τα ΤΕΗ όλης της χώρας, ξέρετε πόσα πήραν. 2 εκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει στην ουσία στάση πληρωμών. Σημαίνει ότι δεν υπάρχουν χρήματα για τα λειτουργικά έξοδα των ΑΕΤΕΗ. Σημαίνει ότι δεν πληρωθήκαν οι προμηθευτές τους. Σημαίνει ότι δεν πληρωθήκαν οι έκτακτοι καθηγητές, ειδικά των ΤΕΗ που λειτουργούν. Δηλαδή, ξέρουμε όλοι μας με πάρα πολλούς εκτάκτους καθηγητές. Ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα της ειδής των φοιτητών. Μια σειρά ζητημάτων. Και αυτό δεν σημαίνει μόνο. Και παντού συμβαίνει. Το κράτος χρωστάει στους εργολάβους που σταματήσαν τα δημόσια έργα όλα στη Βόρεια Ελλάδα. Μου είπατε και ο δυτικός άξονας είναι και αυτός σταματημένος. Όλα είναι σταματημένα. Δυστυχώς. Λοιπόν, χρωστάει στους προμηθευτές, χρωστάει στους γιατρούς, χρωστάει στους φαρμακοποιούς, χρωστάει στους οποιοδήποτε σας είπα μιλά ελληνικά. Μάλιστα. Κύριε Καράγλου, ήταν πολύ ευχάριστη συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σας. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.